δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την Πειραϊκή Εκκλησία, το 41 18 602 και το 41 18 640, στα οποία η τηλεφωνήτριά μας, η Φίδη Κωνσταντέλου, όπως πάντα καταγράφει τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε επίσης να τα στέλνετε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο info@pe912fm.com. Θεωρείται η σημαντικότερη εικόνα του Αγίου Όρους, η μόνη που δεν έχει εξέλθει ποτέ από αυτό, και η παράδοση λέει πως όπως θαυματουργικά ήρθε στο Όρος, έτσι και θαυματουργικά θα φύγει, και τότε θα πάψει να εφίσταται το Άγιον Όρος ως μοναχική πολιτεία. Ο λόγος για την Παναγία την Πορταΐτισσα, όπου σύμφωνα με το ιστορικό διαβάζουμε: «Στην Ιερά Μονή των Ιβύρων βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα Πορταΐτισσα, η οποία κατά την παράδοση είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, το παλάδιο του Αγίου Όρους και της Ορθοδοξίας. Έχει διαστάσεις 137 εκατοστά ύψος και 94 πλάτος, το δε βάρος 96 κιλά μαζί με τα αναθήματα και τα ελοιπά. Στη σεβάσμια μορφή της κυρίας Θεοτόκου διαγράφεται εναργός μια πλούσια δέσμη ευγενών και δυνατών αισθημάτων. Η αυστηρή έκφραση του ιερού προσώπου της, τονιζόμενη από την επιβλητική καθηλωτική ματιά της, προξενεί το δέος. Αυτή η εικόνα ήταν κτήμα μιας ευλαβούς χείρας στη Νίκαια, όταν οικονομάχοι στρατιώτες την ανακάλυψαν στο σπίτι της, μπροστά από την οποία έκαιγε ακίνητη καντήλα. Με την υπόσχεση χρημάτων, η σόφρον χείρα πήρε μια μέρα παράταση και τη νύχτα έριξε με το γιο της μαζί την εικόνα στη θάλασσα, η οποία ξαφνικά στάθηκε όρθια και έπλεε προς την Ελλάδα. Εκείνος ο γιος, για να μην το συλλάβουν, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και μετά στο Άγιον Όρος. Κανείς δεν ξέρει που βρισκόταν 170 χρόνια η εικόνα, από το 829 που έπεσε στη θάλασσα ως το 1004 που βγήκε στην Ιβύρον. Κάθονταν οι παλαιοί Άγιοι Γέροντες των Ιβύρων και μιλούσαν περισσοτηρίας ψυχής, όταν ξαφνικά βλέπουν μέσα στη θάλασσα ουρανομίκη λάμψη και θαύμαζαν που έβλεπαν ακόμη και τη νύχτα να λάμπει κάτι σαν τον ήλιο. Μαζεύτηκαν όλοι οι μοναχοί του Όρους και με βάρκες θέλησαν να πάνε στο περίεργο και θαυμαστό σημείο. Μπόρεσαν μόνο να διακρίνουν ότι ήταν μια εικόνα της Θεοτόκου, διότι όσο πλησίαζαν τόσο η εικόνα απομακρυνόταν. Οπότε οι πατέρες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία και εικέτευαν θερμός τον Πανάγαθο να τους επιτρέψει να πάρουν την Αγία εικόνα. Πράγματι, ο Θεός άκουσε τη δέησή τους και απάντησε ως εξής: «Έξω από το μοναστήρι ασκήτευε κάποιος μοναχός Γαβριήλ από την Ιβυρία. Ήταν απλός, αναχωρητής, αδιαλείπτος έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό» και «Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό». Η τροφή του ήταν τα βότανα του βουνού και ποτό το νερό, και μέρα νύχτα μελετούσε τον νόμο του Κυρίου. Με μία λέξη ήταν επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Ενώ προσευχόταν, νύσταξε λίγο, έκλεισε τα μάτια του και βλέπει την Αγία Θεοτόκο με ιδιαίτερη λαμπρότητα και του λέει: «Πήγαινε στο μοναστήρι σου και πες στον ηγούμενο ότι ήρθα για να τους δώσω την εικόνα μου. Μετά βάδισε στη θάλασσα για να γνωρίσουν όλη την αγάπη και πρόνοια που έχω στο μοναστήρι σας». Μόλις είπε αυτά, η Παναγία χάθηκε από τα μάτια του Γαβριήλ. Μετά πήγε στο μοναστήρι, είπε το νέο, και οι πατέρες με πομπή και θεομητορικούς ύμνους πήγαν προς την παραλία. Ο γέρον Γαβριήλ περπάτησε λίγο στη θάλασσα και αμέσως η εικόνα έρθε στην αγκαλιά του. Οι πατέρες με πολύ ευλάβεια και χαρά την υποδέχτηκαν και έκαναν ολονύκτιες αγρυπνίες και δεήσεις και λειτουργίες
επί τρία μερόνυχτα για να ευχαριστήσουν το Θεό και την Παναγία. Την έβαλαν στο ναό της Μονής, αλλά εκείνη έφευγε και στεκόταν πάνω από την πύλη του μοναστηριού. Αυτό επανελήφθη πολλές φορές, ώσπου ξαναπαρουσιάστηκε η Παναγία στο γέροντα Γαβριήλ και του λέει: «Πες τον ηγούμενο να παύσετε να με πειράζετε, διότι δεν ήρθα στο μοναστήρι για να με φυλάτε εσείς, αλλά ήρθα για να γίνω εγώ φύλακας και φρουρός σας, και σε αυτήν και στη μέλουσα ζωή. Και όσοι θα ζήσουν με ευλάβεια και φόβο Θεού και δεν αμελούν στην απόκτηση των αρετών και τελειώσουν την πρόσκαιρη ζωή τους σε αυτόν τον τόπο, ας έχουν θάρρος και να μην φοβούνται την κόλαση. Διότι αυτή τη χάρη ζήτησα από το Θεό και Υιό μου και την πήρα. Ως επιβεβαίωση των λόγων μου σας δίνω αυτό το σημείο, όπως βλέπετε την εικόνα μου στο μοναστήρι σας. Δεν θα λείψει από το όρος τούτο η χάρις και το έλεος του Υιού μου και Θεού». Όταν τα άκουσε αυτά ο ασκητικός και θεοφόρος πατήρ Γαβριήλ, έρχεται βιαστικά στο μοναστήρι και τα αναφέρει στον ηγούμενο, ο οποίος χάρηκε πολύ. Συνάθρισε την αδελφότητα και διατάζει να κτιστεί στην είσοδο της Μονής ειδικό παρεκκλήσιο για το φύλακα της Μονής Θαυματουργών εικόνα. Άπειρο είναι το πλήθος των προσκυνητών της, ιδιαίτερα το 15 Αύγουστο και τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, οπότε λιτανεύεται και γιορτάζεται η ανάμνηση της ευρέσεώς της με λειτουργία σε παρεκκλήση της παραλίας, στο σημείο ακριβώς που την έβγαλε από τη θάλασσα ο Άγιος Γαβριήλ. Απόσπασμα ψαλόμενο από Ιβυρίτες Πατέρες, από τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Πορταίτισσα, ακούμε ευθύς αμέσως. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τα μεγαλεία της ευθύς εικόνος σου ανεφημίσε τολμά, εν ηλική γλώσση και υπόση χείλεση, της πύρη μόρφου δέομαι, κατά σύου λαβήλος της Ισαΐας ηξίωτε, μήτυρ του Θεού αφιλόγαμε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, πρόσι και χάριν αληθή και έλεος εις η Αγία οικό, λαψίλας βριστάνη ως πηγή ακένωτος, και θύψεων τους άνθρακας κατά πάνη παρθένε, δρόσο της εις αγαθότητος, πάντοντας καρδίας εφραίνουσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, οδυνηρών επιφορών απάλλαξον και νοσημάτων δεινών, και τον ενδοβίο κόρη περιστάσεων, τους ευλάβους προστρέχοντας της ευθύσου εικόνη, τη δοξαστήση παράκραντε, τη επισκιάση της δόξη σου. Και νύχε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, υπέρ δεν κόρη των πυλών ειδότησας της των Ιβύρων μονής, το Θεό ιδέσου σωτήνε εκτύπωμα, εν δεύτεν πόρτα ήτησα, φερόν ήμως εκλήθης, ως τυρωρός αυτεφάγεστος, ταύτισου της πίνης και πρόμαχος. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ρίσε πάσης ανάγκης και προσβολής άκραντε, ταύτισου την δίμνη Παρθένε ανακειμένηση, και πάσαν άδικων πολλήν διάλυε τάχος, κατά της δεόμεθα ο πόρτα ήτησα.
υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Εν της η προστασία και μητρική χάρητη και συμπαθεστάτη προνοία και αντιλήψη σου. Αι προστρέφοντες ή τόσον κληρονικούντες, χωρί πόρτα ή της αδείας σωζόμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η λαστήριον Θείον ως αληθώς έδειξας, η μην πόρτα ή της ακόρητος ον εκτύπωμα, ο προσπελάζοντες εικόνο μου και σωμάτων, τι ασυλλαμβάνω με τη συγχριστότητη. Γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Παραδόξος αφήκτε εις η εικόνα βραντε, παλέχνη και ασενάθω τη ευδοκία σου και υπερήλιον της αρρωγής σου αστράφη, πάση τα δωρήματα της εδοξάζουσι. Διάσωσο, ο πορταήτης απάναγνε Θεοτόκε, πάση βλάβης και ανταγκόρδε και θλίψεων, τους πολλοψήφους προστρέχοντας τη συσκευή. Επίβλεψον, εν εμένη απανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν καλεπήν του σώματος κακωσή. Και ίασε της ψυχής μου το άργο. Προχωράμε στις νότιες εσχατιές της Χερσονήσου και στο ιερό βήμα του Άθωνα, την Μονή Μεγής της Λαύρας, όπου στο ομώνυμο παρεκκλήσι συναντάμε την πάνσεπτη εικόνα της Παναγίας Κουκουζέλισσας. Η θαυματουργός εικόνα μεταφέρεται περιστασιακά και προσκυνείται στο Καθολικό, συγκεκριμένα από το Μεγάλο Σάββατο μέχρι την Κυριακή του Θωμά, στο Πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου, στην Εορτή των Ισοδίων και από την Παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι του Τιμίου Προδρόμου. Σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες καταχωρημένες σε παλαιά χειρόγραφα της Μονής, η θαυματουργή εικόν της Θεοτόκου έφτασε μόνη της και ετοποθετήθη στο τέμπλο του Καθολικού. Κατά το έτος 1300 περίπου μετεφέρθη στον αρχιερατικό θρόνο. Εκεί ευρίσκεται κατά την παράδοση όταν συνετελέστη το γνωστό θαύμα με τον μεγάλο μουσικό Άγιο Ιωάννη τον Κουκουζέλη, στον οποίο κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας του ακαθίστου ύμνου η ίδια η Θεοτόκος έδωσε ένα χρυσό νόμισμα προερχόμενο από την θαυματουργό της εικόνα. Από τότε η εικόνα έλαβε την προσωνυμία της Κουκουζελίσσης. Οι πηγές, γραπτές και προφορικές, αναφέρονται συχνά στα πολλά θαύματα της ιεράς αυτής εικόνος. Έσωσε πολλές φορές την Ιερά Μονή από πυρκαγιές και άλλες καταστροφές. Το 1755 την εφύλαξε κατά τρόπο θαυματουργό από επικίνδυνη επιδρομή των κουρσάρων. Και σήμερα, ακόμη, οι μονάζοντες πατέρες προσφεύγουν συχνά στη χάρη της και με παρακλήσεις και λιτανίες επικαλούνται την Θεία Προστασία της από κάθε κακό. Να ακούσουμε τώρα τους πατέρες της Μονής Μεγής της Λαύρας που ψάλουν ένα απόσπασμα από τον παρακλητικό στην Κουκουζέλισσα. Εκτενώς βοώμεν στη Θεοτόκη δέσποινα προόπτασον και εκ κινδύνων λύτρωσε ημάς, η μόνη Ταχαίος προστατεύουσα. Υπεραγία Θεοτόκη σωσόν ημάς, τον παθόμον τον τάραχον ή τον κυβερνήτη τέκουσα Κύριον και τον πίδοντα κατεύνωσον τον εμόπτες βάθος Θεόν υπερτέ. Υπεραγία Θεοτόκη
και σώσον ημάς, εξ πλαχνίας την άβυσσον, επικαλουμένο της εις παράσκουμη, ει τον έσπλαχνο και εις ασά και σωτήρα πάντων των ημνούντων. Όσα με δίκαιο οι Άγιοι, Άγιοι, ο πνευματί, απολάβοντες πάντων με τον σώμα ημάς, των ευχαριστήριων, αναμεκόμενε φίλιον, οι κοινούς κοντές σε Θεό μη τώρα. Σε προσύνη στην γεννή σας από το έλειο. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Λύτρωσε ημάς εκ κινδύνων Θεότο και αγνή. Η αιωνία τεκούσα λύτρωση. Και την ειρήνη την πανταβούν υπερέχουσα. Ως ο Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι. Μίσα την ταχνή να πνευμάτω μου Θεόνι πέρα. Φωτής γλώδης λαμβάνητο. Υπός εκ μισθαντοφίες και προαιώνιο. Επισκοπή σου αξίωσα σαν και την υγεία την πρεσβεία σου παράσκουμη. Αγία Θεάτα και σώσε ημάς αλλάζον και της θάλασσας έσωσε και από τον ειρωδοκό στο θανάτο. Γη τώρα και θανάτο μου κρίσε καταστηθείς αμαρτέλε της όπισσον τον Κύριο του Κύριον της ευρωκακολίδιας μερίτωσε. Αγία Θεότο και σώσον ημάς, προστάτησε τη ζωή σε πίστα με και φρουράν ασφαλιστά την παρθένη. Το πειρασμόν διαλύουσαν όχλων και επηρείαν εμόνων ελάβουσαν και δέο με διαπατών σε χώρα του παθών μουριστήν εμέ. Ως ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα Θείος Κυριακός κατά την νιάκτη καθά και ψυχώς επαγγελείς σωτηρία. Πάντης πανεπιστήψεις η κόρη και το παιδί σου αλήθεια καλάμεθα όλες την ευγενή μας το παστόνι και δήμον για το σώμα. Δικαίαοι και εις αιώνας των αιώνων να μην λύνει ένα στενό κατάκημε και ούκε στην ίαση της αρχή. Πάλι Θεός και σωτήρα του κόσμου και τον λυτήρα του νόσου και ίσωσα σου δέω με τις αγαθές. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. 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 Περνάμε τώρα στη δυτική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Δοχεαρίου, εκεί όπου σε τοίχο βρίσκεται η ιστορημένη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γοργοϊπικώου. Θεωρείται η γνωστότερη μετά την πορταίτισσα και του άξιον εστί εικόνα του Αγίου Όρους, είναι αρχαία τοιχογραφία όπως είπαμε και βρίσκεται εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο της τραπέζης και προς τα δεξιά της εισόδου της. Το 1664 ο τραπεζάρης Νίλος, που περνούσε τακτικά μπροστά από την εικόνα κρατώντας το χέρι αναμένα δαδιά για την υπηρεσία του στην τράπεζα, άκουσε μία φωνή να του λέει τα εξής: «Να μην ξαναπεράσεις από εδώ με δαδιά καπνίζοντας την εικόνα μου». Ο Νίλος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη φωνή, η οποία όμως σύντομα ξανακούστηκε επιτιμώντας τον μοναχό και αφήνοντάς τον τυφλό. Οι αδελφοί άρχισαν να περνούν με πολλή ευλάβεια μπροστά από την εικόνα, της κρέμασαν ακίνητο καντήλι και διέταξαν το νέο τραπεζάρι να την θυμιάζει καθημερινά. Ο τυφλός Νίλος περνούσε όλο τον καιρό του σε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα, παρακαλώντας την Παναγία να τον συγχωρήσει
και να τον θεραπεύσει. Πράγμα το οποίο και έγινε όταν για τρίτη πλέον φορά ακούστηκε φωνή από την εικόνα που πληροφορούσε τον ήλιο ότι η δέησή του εισακούστηκε και ότι στη δική της με τα θεών προστασία και σκέπη θα έπρεπε στο εξής να καταφεύγουν για κάθε τους ανάγκη οι μοναχοί. Αυτή θα τους ακούει γρήγορα γιατί το όνομά της είναι Γοργοϋπήκοος. Πολύ σύντομα το θαύμα αυτό και η υπόσχεση της Θεοτόκου έγιναν γνωστά σε όλο το όρος. Ο διάδρομος κλείστηκε και η εικόνα συμπεριλήφθηκε σε παρεκκλήσι που κτίστηκε προς τα δεξιά της. Τα θαύματα είναι άπειρα και ειδικός προσμονάριος ιερομόναχος εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολλών προσκυνητών. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα, φίλες και φίλοι ακροατές, για το τι θα συναντήσει ο προσκυνητής σαν βρεθεί ένα απόγευμα στο παρεκκλήσι της εικόνος, ακούμε αμέσως τώρα από ένα μικρό απόσπασμα που καταφέραμε να ηχογραφήσουμε ζωντανά από τον παρακλητικό αυτόν κανόνα, και μάλιστα ζητούμε και συγγνώμη για την σχετικά πρόχειρη αυτή ηχογράφηση, αλλά πραγματικά αξίζει να το ακούσουμε. Η ηχογράφηση έγινε τον Αύγουστο του 2014. Και παρέχει
κτήματα. Όλοι αυτός καλέτα σημαίνει ο αμυστός. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία μέσα από τη συχνότητα των 91,2 FM στην περιοχή της Αττικής, στις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τους δορυφόρους Hotbird και Eurobird σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο και σε όλο τον πλανήτη μέσα από τη διεύθυνση www.pe912fm.com. Είναι η εκπομπή «Το Άγιον Όρος» στην οδηπορία μας που σήμερα φέρνει στη ημέρα μας αγιορείτικες μελωδίες από παρακλητικούς κανόνες στην Παναγία. Η βόλτα μας συνεχίζεται τώρα στα βορεινά του Αγίου Όρους και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, το μοναστήρι που φυλάσσει στα τείχη του καλά τις περισσότερες θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας. Από εδώ θα ακούσουμε δύο αποσπάσματα παρακλητικών κανόνων, αρχής γενομένης από την Παναγία την Παραμυθία, της οποίας το ιστορικό μας ενημερώνει ότι η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεομήτωρος άλλαξαν όταν συνέβη το εξής φρικτό θαύμα. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος που μετά το τέλος του όρθου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξεις σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας «Μη μητέρα μου, άφησε τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Αυτός ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα, ενώ οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της αυτή Παραμυθία, που σημαίνει καταπράινση ή μετριασμός, έννοιες που εξίσου αποδίδουν το περιστατικό του θαύματος. Η εικόνα είναι τοιχογραφία και βρίσκεται στο δεξιό χορό του ομονίμου παρεκκλησίου της Μονής. Ένα μικρό απόσπασμα από τον παρακλητικό αυτόν κανόνα στην Παραμυθία ψάλλουν τώρα βατοπεδινοί πατέρες. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, πανήμητε δέσποινα Μαρία, παράσκου μηχάρη, νόπος έστω θεωτικός, πασμάτων της άντες την εικόνα, της της μορφής παραμυθία μου.
προστάζεις και σκέφη, εξαιρέτως επιμονή. Νικήθεις και γύρω των παιδίων, τους παρήγουντας την τάφη περίσσονται. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τους πάρε την κρίμη σου τα μαθώς, ο παραμυθία, Αγία σώσα τα εκκλησκόν. Και γίνος αυτός των νουμένους, στη μέση Θείας του Λύτρος ελεύθυνων. Και γίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Εκ νόσος καβάλων και πειρασμών, περί κύκλος θέλες, η εικόνη σου ως εικόν. Νοσίκλων ελεύθυναγόντες, παραμυθία απάλλες των δάχιστων. Υπεραγία Θεοτόν και σώσον ημάν, βουλήθης ο Υιός του Θεοχαρίτων τελεσπινών. Δύο μόνας των αμενόντων του προστάγματα, επανορθώσαν σε Έλληνο βαρβάρου τα στήθη, κατά της μεγίστης του μονής απέστειλε. Υπεραγία Θεοτόν και σώσον ημάν, δια τούτο Παρθένες η αφορτήσα στα όλεθον, αντιμητρική παρησία κομμένη έφτασαν. Είτε ο Κύριος αυτό την κύρα εκείναν, τη σακράτης κύρες υπάλλη με βοήθαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πάσον Πίτερ πολλούσα όσος Υιός έλεγε. Αλλά συμπαθένε και πάλι τρίτον εμπόνησαν. Παραμυθίσα τα άπαστα την κρίνη σου κόρη, ότε πάντε πράττον με δέσποινα κέρεση. Και νύχε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Συμπάρχει Παρθένε πάντων ημών στήριγμα, σκέπη και προστάτης και ρίστης πάσης κακός Θεός, και πρέσβης άριστος τον Υιόν και Θεόν του, φύλαξ και υπέρμαχος βάθος πεδίου μονής. Διάρθωσον από κινδύνων του ζώνος του Θεοτόκε, ότι πάντες με τα Θεόνισε κατά φεύγουμε, ως μόνοι των ζώνη παραμυθία. Επίβλεπτον εν εμένη απαλήμητε Θεοτόκε, επί την εμή καλεπή του σώματος κακωσή, και ίασε της ψυχής μου το άγχο. Περνάμε τώρα στο καθολικό της Μονής Βατοπεδίου, όπου στο αριστερό προσκυνητάριο του βορειοανατολικού Κίωνα βρίσκουμε την θαυματουργό φορητή εικόνα του 17ου αιώνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παντανάσης. Μια ημέρα ένας νέος που ήταν από την Κύπρο μπήκε στο ναό και πήγε να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε να αστράφτει ξαφνικά το πρόσωπο της Παναγίας και μια αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κατά γης. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου έπεισε το νέο να αλλάξει ζωή και να γίνει πιστός άνθρωπος. Η εικόνα αυτή έχει επίσης την ειδική χάρη από το Θεό να θεραπεύει την φοβερή ασθένεια του καρκίνου. Είναι γνωστές πάρα πολλές περιπτώσεις καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί στις ημέρες μας μετά από ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα της Παναγίας της Παντανάσης. Πολλά επίσης θαύματα γίνονται τα τελευταία χρόνια στη Ρωσία, αφότου έχουν μεταφερθεί εκεί μετά από παράκληση του Πατριαρχείου Μόσχας δύο αντίγραφα της εικόνας της Παντανάσης, ένα στο Ναό των Αγίων Πάντων στη Μόσχα και το δεύτερο στη Μονή Μεταμορφώσεως στο Νοβοσπάσκι.
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες είναι οι θεραπείες καρκινοπαθών παιδιών που νοσηλεύονται στο Παιδικό Ογκολογικό Κέντρο Μόσχας. Η εικόνα αυτή εορτάζεται στη Μονή στις 15 Οκτωβρίου, ενώ στο μετόχι του Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος στις 11 Σεπτεμβρίου. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο, από άλλους εορτάζεται στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ από άλλους, τους περισσότερους, στις 28 Οκτωβρίου. Ένα μικρό απόσπασμα τώρα από τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασα ψάλουν και πάλι οι βατοπαιδινοί πατέρες. Υπεραγία Θεότοκη σώσον ημάς, ως περίμειον αυτή, με την κόνη σου κόρη Θεογεννήτρια, δείχνει της ειδούλης και την προβία σου σώσης την πίμη σου, ευλογημένη Αγίος, μήτη σου σωτήρος. Υπεραγία Θεότοκη σώσον ημάς, Θεότοκον Κυρίος, σε χώρια ιστοδόμεθα, διόμενη θεσμαντών και πάσης μαλακίας και επίσης καυγάζομαι, ως τον Πατέρον ημών Θεός ευλογητώσει, δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, θησαυρώντε και σκέπη και φρουρών ασφαλείας τη σύμπαντα ανάσα, εικόνα προσκυνούμε κρουνούς των σωθαμάτων της ετούσης ευλίδωσαν και ευλογούμε να ει τον τόπο σου πατέρε γεννή και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν των ψυχών και σωμάτων ιατρία παρέχειν μόνη παντάνασα τον πόντο προσκυντώντων της Θείας σου προνοία τη μητρική παρησία σου τη τον σωτήρα Χριστόν ημίν αποτεκούσα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς της παντανάσης και της μητρός θεωμένης μη παρήνης Χριστέ μου τα πρεσβείας. Είναστε ημώμενος πάντο βασιλέα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς της ασθενούσης την ιατρία παρέχει της πιστός έτος της επαρθένε και δοξολογούσι τον άφραστο σου τόπον δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι μυρωτήρων ο τόπος του παρθένε μυρωτήρου πηγή της την εικόνα έδειξε και ούτως θαυμάτων μυραυλίζει γεννή και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν τον μοιρασμόσι παρθένε τας νυφάδας και εκτρών των μύθων των τιμανίας διάστον και σώσον τους ειμνολογούντας. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς Κυρίας ως αιτίας ημών της σωτηρίας τον πρωτόν σε το γένος κηρύττομε και του σωτήρος των όλων αγνίδων και θριάς. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς Ρανίδας μου δακρύων μη παρασιωπήσεις και του θανάτου στο κέντρο συγκρίτωσα τόσο και τόν σου μόνη Θεόν χαρίτωσε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς χαράστας ευδοκίων συμπρέπει τέλη μόνη ως της χαράς εξαμένη το πλήρωμα των λυπηρών φανταζήσε τη μέση θεία σου. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς θυμένη της παιδείας του πόντων προσφυγόντας δώσον παρθένε και φρούρη του πάντοτε τη σωτηρία του κόσμου Χριστόν κοίτασαν δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι ότι τους του προσώπου ως έλαξα στο πάντοτε
Το τέλος ανηφορίζουμε στις καριές και στο πρωτάτο για να προσκυνήσουμε την δεύτερη σημαντικότερη εικόνα της Παναγίας στο Όρος, αυτή της Παναγίας του Άξιον Εστίν. Πρόκειται ίσως για την πιο γνωστή θαυματουργή εικόνα της Παναγίας από το Άγιον Όρος, την οποία πολλοί Ορθόδοξοι είχαν την ευλογία στη ζωή τους να προσκυνήσουν τις περιόδους που η εικόνα εξέρχεται του Όρους. Εδώ το ιστορικό μας πληροφορεί πως η θαυματουργία αυτή η εικόνα βρισκόταν κατά τα τέλη του 10ου αιώνα σε ένα κελί κοντά στις Καριές, που σήμερα φέρει την ίδια επωνυμία Άξιον Εστίν. Ενώ ο γέροντας του κελιού απουσίαζε σε αγρυπνία του πρωτάτου, συνέβη να φιλοξενήσει ο υποτακτικός του, που έμενε μόνο στο κελί, κάποιον άγνωστο περαστικό μοναχό, μαζί με τον οποίο μάλιστα έψαλε και την ακολουθία του όρθου. Όταν λοιπόν έφτασαν στην 8η οδή του κανόνος, ο μεν μοναχός του κελιού έψαλε την τιμιωτέραν, το γνωστό αρχαίο αυτό ύμνο του Αγίου Κοσμάτου Ποιητού, που ψάλλονταν τότε όπως και σήμερα, ενώ ο ξένος μοναχός άρχισε τον ύμνο διαφορετικά, προσθέτοντας στην αρχή του το μέχρι τότε άγνωστο προήμιο «Άξιον εστίνος αληθώς» κλπ, το οποίο τόσο θαυμασμό προκάλεσε στον εντόπιο μοναχό, ώστε το ζήτησε και γραπτός για να μπορεί να το ψάλει κι αυτός. Επειδή όμως δεν βρεθήκε μελάνι και χαρτί μέσα στο κελί, ο μυστηριώδης ξένος μοναχός χάραξε τον ύμνο με το δάχτυλό του σε μια πέτρινη πλάκα και προσθέτοντας ότι έτσι πρέπει να ψάλεται στο εξής ο ύμνος αυτός από όλους τους Ορθοδόξους, και κατόπιν έγινε άφαντος. Οι αγιορείτες έστειλαν την πλάκα στο βασιλιά και στον πατριάρχη, ενώ την εικόνα μπροστά στην οποία ψάλθηκε για πρώτη φορά ο αγγελικός αυτός ύμνος τη μετέφεραν στο πρωτάτο, στο οποίο καθιερώθηκε να γίνεται και ετήσια πανήγυρης σε ανάμνηση του θαύματος και προς τιμήν της Θεοτόκου. Σύμφωνα με το αρχαίο συναξάρι, η γιορτή αυτή αρχικά τελείτο στο κελί όπου είχε γίνει το θαύμα, και μάλιστα προς τιμήν του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, που χωρίς άλλο ήταν ο θαυμαστός εκείνος ξένος μοναχός. Απόσπασμα ψαλόμενο από τον μοναχό Ιάκωβο τον Αγιορείτη ακούμε ευθύς αμέσως. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Άξιον εσύ σε μεγαλύνει και ανύμνη, είσαι ο ναός Θεός του Κυρίου Άρχων, εδίδαξε βάση πάντας Μητρώθε. Πότο την εικόνα σου της επτή πρώτον εφησίσεν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, εγγελίο άδυντο αξίον σε μέρθην, έστεινα η Παρθένε κατασπαζόμεθα. Μόναχο επέστη ο Γαβρίλ, μόνας της καθάπερ, ξένος μήτερ και προμορφής, εις επτής σου είσαι εφήμνιο κραυγάζων, έστειν εις τους αιώνας μέρθησε άξιον. Νίνα ως πρωτάτου εγκαρές, έχεις την εικόνα, ως ασύλλητον θυσίων,
θησαυρών, μήτερ το υψίστο ενώπιον εις πρώτον, ο Γαβρίλο Θείος σε μακάριζε. Αξιον εστίζε μήτερ Θεού ως Αγίου Όρους, αντιλήπτορα και φρουρών, και το Χριστόν ήμων απάντων την προστάτην, ως Γαβρίλ ο Θείος με πίνε δίδαξε. Αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα είχαμε την πραγματικά πολύ μεγάλη ευλογία να ακούσουμε μελωδίες που έψαλαν αγιορείτες προς τιμήν θαυματουργικών εικόνων του Άθο. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Οι κανόνες και τα εγκόμια στην Παναγία μας, καθώς επίσης και οι πλήρεις ακολουθίες του εσπερινού, του όρθρου και της θείας λειτουργίας της κοιμήσεως. Μια καλέσθητη έκδοση σε λινό με χρυσοτυπία. Το πιο κατάλληλο δώρο και για όσους εορτάζουν το καλοκαίρι. Τείχος καταφυγής. Προλογίζει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς. Το προσευχητάρι του 15 Αυγούστου σε συσκευασία δώρου από τις εκδόσεις Οικονόμου. Βρείτε το και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Τηλέφωνο 210-4124-726. Αυγά ημέρας, Θωμάς Μουστάκας.
Από το ιδιόκτητο κτηνοτροφείο μας σας προμηθεύουμε αυθημερών με ολόφρεσκα αυγά. Ακόμα διαθέτουμε κατευθείαν από